Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα δούμε αυτό. Είναι το μικρόφωνο της Rode. Έψαχνα ένα μικρόφωνο για να μπορέσω να έχω λίγο καλύτερο ήχο στα βίντεο, γιατί αυτά που ανέβασα προσωπικά και εμένα δεν μου αρέσανε. Οπότε διάβασα αρκετά σχόλια στο ίντερνετ ότι είναι καλό το συγκεκριμένο, οπότε επέλεξα να το αγοράσω. Το παρέλαβα χτες, οπότε θα το ανοίξουμε μαζί τώρα. Κυρίως για να το δω και εγώ, γιατί ούτως ή άλλως είναι αρκετά βίντεο τα οποία το δείχνουν online. Η συσκευασία είναι αυτή, είναι πάρα πολύ μικρή αν το δείτε. Είναι αυτό εδώ πέρα, μπροστά πίσω. Συνδέεται απευθείας στο τηλέφωνο, έχει υποδοχή, έξοδο τα 3,5 χιλιοστά. Οπότε μπαίνει απευθείας στα κινητά που έχουν την αντίστοιχη υποδοχή. Αν είναι κάποια από τις συσκευές τις καινούργιες που δεν έχουν τις υποδοχές αυτές, αλλά έχουν το κατέστρεψα, αλλά έχουν το USB-C, ουσιαστικά το συνδέεται πάνω στο USB-C. Δηλαδή βάζετε το USB-C στο κινητό και βάζετε το μικρόφωνο στην υποδοχή του C. Οπότε είναι αυτό εδώ το κομμάτι, τα μπελίτσα που μας λέει προσοχή γιατί υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Οπότε το μικρόφωνο είναι αυτό εδώ πέρα, η υποδοχή που λέγαμε, την μπαίνει στο κινητό, δεν ξέρω τώρα αν το πιάνει καθαρά ή όχι, είναι αυτό εδώ. Το μικρόφωνο, αυτό είναι μικρόφωνο πέτου, οπότε μπαίνει κατευθείαν στο γιακά ή γενικότερα κάτω από το πρόσωπο για να μπορεί να πιάνει απευθείας τον ήχο. Η θήκη η συγκεκριμένη για να μπορεί να το βάζει κάποιος μέσα και να το προστατεύει. Quick Start Guide, το οδηγός ουσιαστικά γρήγορης χρήσης. Έχει μία εφαρμογή την οποία μπορείς να κατεβάσεις, το Rode Rec, αλλά γενικότερα λίγο που το έχω ψάξει λένε και στη σελίδα, δηλαδή το λέει ότι λειτουργεί με όλες τις συσκευές. Λέει σίγουρη υποστήριξη από iOS και από Android, δεν το λέει ότι είναι υποστήριξη 100%, ωστόσο λέει ότι σαφώς και υποστηρίζεται. Εδώ πέρα δείχνει το πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Στα αγγλικά έχει και άλλες γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, κινέζικα, μπλα 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 μπλα. Οπότε είναι αυτό εδώ το κομμάτι, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο μέσα, λογικά έχει το εγκυστράκι για το τέτοιο, αυτό που δεν ξέρω ακόμα τι είναι, και αυτό εδώ πέρα το οποίο το χρησιμοποιούμε ουσιαστικά για να το περάσουμε πάνω στο πέτο, στο γιακά ή οπουδήποτε για να στερεωθεί. Οπότε είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο, με το μικρόφωνο αυτό εδώ πέρα όπως είπαμε. Θα το δοκιμάσω στα επόμενα βίντεο που θα τραβήξω για να μπορέσουμε να δούμε. Θεωρώ βέβαια και από αυτά που έχω δει και έχω ακούσει και εγώ στο ίντερνετ ότι η απόδοση θα είναι σίγουρα καλή, οπότε στα επόμενα βίντεο θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερο ήχο σε σχέση βέβαια με αυτά που είχαμε πριν, γιατί είχα μόνο το μικρόφωνο το ενσωματωμένο που ήταν στην κάμερα. Αυτά guys προς το παρόν, πολύ γρήγορα τον εαυτό τους, άλλως δεν είχα κάτι παραπάνω να δείξω. Θα με ακούσετε, ελπίζω, καλύτερα στα επόμενα βίντεο. Από μένα, γεια σας και θα τα ξαναπούμε.